Πάμε, Γιάννη, να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά με τον κύριο Κερίδη, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κερίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Κερίδη, επειδή μετράω, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι 4 Αμερικανοί πρόεδροι έχουν χειριστεί τη συγκεκριμένη κρίση και σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου και την ίδια στιγμή στο Αφγανιστάν θα κυματίζει η σημαία με τη μαύρη επιγραφή του Ισλάμ και σημειολογικά, αν το πάρει κανείς, το πλήγμα για την Αμερική είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι. Και ενισχύεται διαρκώς από αυτές τις εικόνες χάους από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Έχουμε χιλιάδες εγκλωβισμένους και Αμερικανούς πολίτες και δυτικούς πολίτες, διότι η κατάρρευση ήταν τόσο γρήγορη που δεν επέτρεψε έτσι μια πιο ομαλή μετάβαση στην νέα κατάσταση. Και βεβαίως χιλιάδες Αφγανούς εγκλωβισμένους, συνεργάτες των Αμερικανικών και των Δυτικών δυνάμεων τα προηγούμενα χρόνια, στους οποίους ναι, μεν ο Biden έχει υποσχεθεί άσυλο, αλλά προς το παρόν υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο ίδιος πλήττεται προσωπικά. Έχει δεχθεί σφοδρότατες επικρίσεις και δεν είναι τυχαίο ότι αναγκάστηκε να κάνει 3 διαγγέλματα μέσα σε πολύ λίγες μέρες και θα αναγκαστεί κι άλλα. Και δεν ξέρει κανείς πόσο θα επηρεαστεί η υπόλοιπη ατζέντα του, η νομοθετική, η εσωτερική κ.ο.κ. Στη χώρα μας βρίσκεται ο Μενέντες, ο οποίος θα συναντηθεί ο γερουσιαστής στις 26 με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι ο νούμερο 2 στην ιεραρχία της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής μετά τον Πρόεδρο και ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα καλέσει σε ειδική επιτροπή στο Κογκρέσο, στη Γερουσία, για να δει τι συνέβη τώρα, τι συνέβη τα προηγούμενα 20 χρόνια. Υπάρχει μια ανάλυση η οποία γίνεται κυρίως σε διεθνή μέσα ενημέρωση, κύριε Κερίδη, που λέει ότι η απόφαση της Αμερικής, η οποία δεν πάρθηκε πριν μια εβδομάδα, το να αποχωρήσει η Αμερική από το Αφγανιστάν είναι μια απόφαση που έχει πάρθει εδώ και πάρα πολύ καιρό, την υλοποιεί ο πρόεδρος Biden, δείχνει ότι θέλει να αποτραβηχτεί σιγά σιγά από διάφορες περιφερειακές συγκρούσεις, από διάφορα περιφερειακά μέτωπα και να αντιμετωπίσει άλλες δυνάμεις, όχι απαραίτητα στο πεδίο, όπως η Κίνα, και να στηρίξει εκεί το ενδιαφέρον της και να μην σπαταλά δυνάμεις σε περιφερειακές συγκρούσεις. Δεν βρίσκεται στην Συρία, βλέπουμε να αποσύρεται από το Αφγανιστάν. Τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας? Αυτό είναι αλήθεια και αυτό είναι το βασικό επιχείρημα του Τζο Μπάιντεν, ότι η απόφαση είχε ληφθεί ήδη από τον Τραμπ. Άλλωστε, είχαν απομείνει 2.500 όλο και όλο Αμερικανοί στρατιώτες στο Αφγανιστάν. Αυτοί είναι που αποχώρησαν επί Μπάιντεν και ο ίδιος λέει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο μεγάλο που είναι ο στρατηγικός ανταγωνισμός με την Κίνα. Όμως είναι άλλο αυτό και άλλο ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησαν οι Αμερικάνοι. Ο ίδιος είχε διαβεβαιώσει τον Αμερικανικό λαό πριν από λίγες μόλις εβδομάδες ότι δεν πρόκειται να δούμε αυτές τις σκηνές Σαϊγκόν, Βιετνάμ και ταπείνωσης της Αμερικανικής υπερδύναμης που δυσκολεύει και την ευρύτερη συσπήρωση της Δύσης. Διότι καλά είναι τα λόγια, τα εύκολα, τα μεγάλα. Αλλά εδώ έχουμε κρίση και στις ευρωαμερικανικές σχέσεις. Ήταν σφοδρότατες οι επικρίσεις σε βάρος των ΗΠΑ στο Βρετανικό Κοινοβούλιο για το άδειασμα των Ευρωπαίων από τους Αμερικάνους, αντίστοιχα και στη Γαλλία και στην Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Αμερική καταραίει, θέλω να είμαι σαφής σε αυτό. Τέτοιου τύπου αποτυχίες είχαμε δει και στο παρελθόν. Το 49 μπήκαν οι κομμουνιστές στο Πεκίνο, το 59 στην Αβάνα, το 75 στην Σαϊγκόν. Η Δύση και η Αμερική παρέμεινε υπερδύναμη, κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο και μπορεί να ανακάμψει. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι ο Biden τώρα θα πρέπει να φανεί σκληρός, προσέξτε το αυτό, για να αποζημιώσει και να στείλει το μήνυμα ότι η Αμερική δεν είναι χαλαρή, δεν είναι μαλακή, δεν είναι σε υποχώρηση. Θα το δούμε αυτό. Οπωσδήποτε, ωστόσο, πρόκειται για μια αποτυχία που έχει ευρύτερες συνέπειες και για μας, καταρχάς με το προσφυγικό μεταναστευτικό, με το εμπόριο οπίου, με την αποδυνάμωση της αξιοπιστίας της Δύσης, γιατί το είδαμε με τους Κούρδους στη Συρία, πώς εγκαταλείφθηκαν στην μοίρα τους, το είδαμε με τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το βλέπουμε τώρα με τους Αφγανούς. Πριν έρθουμε λίγο στο προσφυγικό, κύριε Κερίδη, που είναι και το πολύ σημαντικό κομμάτι και αφορά εμάς, θα ήθελα να σταθώ λίγο αυτό. Εγώ καταλαβαίνω πως το αμερικανικό σχέδιο εξ αρχής ήταν θνησιγενές. Θα μπορούσε η Αμερική να βρει άλλο τρόπο αποχώρησης, ενδεχομένως πιο νωρίς, δεν ξέρω, έτσι ώστε να μετριάσει αυτή την ήττα της Δύσης? Κοιτάξτε, η βασική επίκριση, η κριτική που ασκείται στον Biden είναι ότι θα μπορούσε να διατηρήσει αυτούς τους 2.500 στρατιώτες με τους οποίους μπορούσε να υπάρχει μια ισορροπία του τρόμου, ασταθής ισορροπία. Η Biden ήταν εκεί, υπήρχε ένας
χαμηλής έντασης εμφύλιος πόλεμος, αλλά δεν χρειαζόταν να φτάσουμε σε αυτή την κατάρρευση. Αυτή είναι η βασική κριτική που του ασκείται. Και εν πάση περιπτώσει θα έπρεπε να είχαν προετοιμαστεί καλύτερα, να μην υπάρχουν ο εγκλωβισμός που βλέπουμε σήμερα. Η Δύση έχει χαρτιά να παίξει από εδώ και πέρα, να μείνουμε λίγο και στο αύριο. Καταρχάς να πιέσει για μια πιο πολυκομματική κυβέρνηση στο Αφγανιστάν που θα εκπροσωπεί τον πολυφιλετισμό της χώρας, ώστε να εξασφαλίσει και μια σταθερότητα και ένα αίσθημα ασφάλειας στους Αφγανούς, διότι είναι άλλο πράγμα να φεύγουν 20-30 χιλιάδες πέριξ του αεροδρομίου και άλλο να δούμε, που υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, εκατοντάδες χιλιάδες κατά κύματα, εάν το Αφγανιστάν μπει ξανά σε μια τροχιά μεσαίωνα όπως το 96-2001, όταν τελευταία φορά κυβέρνησαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Άρα εδώ πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική προσπάθεια συνολική των Δυτικών σε συνεργασία με τους Κινέζους και με τους Ρώσους, το Πακιστάν οπωσδήποτε, το Ιράν ενδεχομένως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η όποια σταθερότητα. Δεν θα είναι εύκολο και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Αλλά και άλλο ένα μέτωπο στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει στα μάτια πολλών απούσα, κύριε Κερίδη. Είναι αλήθεια, να θυμίσουμε και στους τηλεθεατές ότι η επιχείρηση στο Αφγανιστάν, για να μην τα λέμε όλα στους Αμερικάνους, ήταν νατοϊκή τα τελευταία χρόνια. Ήταν η πιο κοστοβόρα και πολυπληθής νατοϊκή επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε ο στρατός πολλών ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας. Βεβαίως τις βασικές αποφάσεις έπαιρναν οι Αμερικάνοι. Οι Ευρωπαίοι βρέθηκαν στα κρύα του λουτρού με αυτή την ευνηδιαστική, αν θέλετε, συσταγωγικά απόφαση του Biden. Υπάρχουν οι επικρίσεις και βεβαίως είναι σε μεγάλο βαθμό γεωστρατηγικά απούσα. Γι' αυτό και ο Μπορέλ βγαίνει και κάνει αυτές τις δηλώσεις ότι θα χρειαστούμε στρατό. Η Ευρώπη χρειάζεται, πέρα από τις κυρώσεις, πέρα από την οικονομική ισχύ και οικονομική επιρροή, να έχει και τα όπλα εκείνα τα σκληρά, ώστε να μπορεί να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της και να πάψει να είναι γεωστρατηγικά αμέριμνη και αφελής. Και αυτή είναι μια συζήτηση που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Ελλάδα άμεσα, διότι έχουμε τα συγκεκριμένα προβλήματα με τον κακό γείτονα που λέγεται Τουρκία. Και θα τη δούμε πώς θα πάει στις γερμανικές εκλογές τώρα που έχουμε μπροστά μας. Συγγνώμη, σας διακόπτω, επειδή είπατε για την Τουρκία, κύριε Κερίδη. Αυτό θα, η κρίση που υπάρχει εκεί και η θετική υποδοχή από την Τουρκία των Ταλιμπάν σε διπλωματική γλώσσα, τέλος πάντων, θα δώσει την ευκαιρία στον Ερντογάν να πατήσει σε άλλη μια χώρα με κάποιον τρόπο και αυτό να τον ισχυροποιήσει στην περιοχή. Ναι. Ο Ερντογάν, να πούμε, η Τουρκία του Ερντογάν έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με τους Ισλαμιστές, τους ακραίους Ισλαμιστές. Το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν και στην Συρία. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία από αυτού. Και έχει βεβαίως μια στρατηγική σχέση με το Πακιστάν, που είναι και ο βασικός υποστηρικτής των Ταλιμπάν. Άλλωστε, αυτοί είχαν διεθνή εκπροσώπηση στην Τόχα του Κατάρ, τον έτερο της συμμαχίας Ερντογάν. Υπάρχει λοιπόν ένας άξονας Ισλαμαμπάντ, Ντόχας, Άγκυρας, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, που βλέπει ευνοϊκά ή, εν πάση περιπτώσει, όχι αρνητικά αυτή την αλλαγή. Ταυτόχρονα ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό του να μην δεχθεί άλλους μετανάστες πρόσφυγες. Η οικονομική κατάσταση στο εσωτερικό είναι πάρα πολύ δύσκολη της Τουρκίας. Υπάρχουν εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ Τούρκων γηγενών και Σύριων προσφύγων που τους παίρνουν τις δουλειές των Τούρκων. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο Ερντογάν επιχειρεί και μία συνεννόηση, και το κλίμα στη τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την περασμένη Παρασκευή ήταν θετικό. Υπάρχει αυτό. Βεβαίως εμείς πρέπει να είμαστε διαρκώς επιφυλακοί, δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στον Ερντογάν. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αναφερθήκατε στη Γερμανία. Σίγουρα επηρεάζει όλο αυτό την Ευρώπη. Έχουν εκλογές σε ένα μήνα. Βεβαίως είναι και η Γαλλία στο παιχνίδι, που έχουν εκλογές στην άνοιξη. Μακρόν Λεπέν εκεί πέρα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω σε σχέση με την ελληνική κυβέρνηση, τη δικαιοβουλευτή πλειοψηφία, αν όντως πρέπει να πάρθει κάποια πρωτοβουλία από την ελληνική πλευρά, γιατί μας αφορά άμεσα το θέμα, μια σύγκληση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενδεχομένως. Καταρχάς να πούμε, να τα πάρουμε με τη σειρά, ότι ακούμε πολύ ενδιαφέροντες προτάσεις των πράσινων στη Γερμανία, οι οποίοι είναι οι περισσότερο γεωστρατηγικά υποψιασμένοι. Αυτό είναι ένα από τα παράδοξα του γερμανικού πολιτικού τοπίου. Το βέβαιο είναι ότι η Μέρκελ δεν θα είναι καγκελάριος, αποχωρεί πια, και θα δούμε τι είδους κυβέρνηση θα έχουμε στην κεντρική αυτή χώρα που είναι η Γερμανία, τη μεγαλύτερη και πλουσιότερη της Ευρώπης. Στη Γαλλία επίσης, εκεί τα πράγματα είναι πιο γεωστρατηγικά υποψιασμένα, από παράδοση,
από την εποχή του γκολισμού, έτσι δεν είναι, και ο Μακρόν έχει δείξει να είναι στην πρωτοπορία της συζήτησης, αλλά οπωσδήποτε προϋπόθεση είναι να επανεκλεγεί και να μην έχουμε καμιά δυσάρεστη έκπληξη. Γι' αυτό και όσοι δικαιωματιστές αφελώς βγάζουν ανακοινώσεις, και αναφέρομαι και στην νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, αν μου επιτραπεί, θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός και γενναιόδωρος, θα πρέπει να ξέρουν ότι εδώ παίζεται ένα ευρύτερο παιχνίδι υπονόμευσης της Ευρώπης μέσω του προσφυγικού μεταναστευτικού, και δεν χωρά καμία αφέλεια. Μιλάτε για τον Εύρο, για την ανακοίνωση, ναι. Το έπαιξε αυτό το παιχνίδι ο Λουκασέγκο πρόσφατα στη Λευκορωσία με τους Πολωνούς και τους Λιθουανούς. Το έπαιξε ο Ερντογάν με μας πέρσι τον Μάρτιο του 20 και στο παρελθόν επίσης. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μας ενδιαφέρει ο αντίκτυπος αυτών των κρίσεων. Εμείς είμαστε προετοιμασμένοι, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση εκεί που ήμασταν το 19. Έχουν προσληφθεί οι συνοριοφύλακες, έχει χτιστεί ο φράχτης, έχει ενισχυθεί το λιμενικό, έχει αλλάξει η Frontex. Δεν είναι η Ευρώπη εκεί που ήταν, και βεβαίως χρειάζονται ευρύτερες πρωτοβουλίες. Θα σας πω μερικές. Μία είναι στο ίδιο το Αφγανιστάν, ώστε η κυβέρνηση εκεί να είναι όσο το δυνατόν πιο πλουραλιστική, να μην γυρίσουμε στο μεσαίωνα του 1996-2001 που θα δημιουργήσει το προσφυγικό κύμα. Δεύτερον, να συγκρατηθούν οι όποιοι παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες όσο το δυνατόν πιο κοντά στις εστίες τους, στις όμορες χώρες, με τη βοήθεια και της Ευρώπης την χρηματοδοτική, και βεβαίως να υπάρξει ο ευρύτερος συντονισμός, ο ευρωπαϊκός, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Και εδώ όλοι το καταλαβαίνουν πια, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, το δίκαιο της Αθήνας και πώς πρέπει να πορευτούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κερίδη, για την ενδιαφέρουσα εκτιμώ συζήτηση που είχαμε, και για μας αλλά και για τους τηλεθεατές. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα δούμε σκηνές ανάλογες με τις περσινές